Ο Mega News δείτε απόψε όλες τις εξελίξεις. Συνεχίζεται για πέμπτη μέρα η ανελαίτη σφαγή στη Μέση Ανατολή. Περισσότεροι από 2.000 οι νεκροί και από τις δύο πλευρές. Σαρωτική επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Αεροπορικά χτυπήματα σε πάνω από 200 στόχους. Ζήτημα ορών, η τεράστια χερσαία επιχείρηση στα κρυσφύγετα της Χαμάς. Το Ισραήλ δέχεται επιθέσεις και από Συρία και Λίβανο. Χωρίς τέλος οι θηριωδίες των τρομοκρατών που αποκαλύπτονται σε Ισραηλινά κιμπούτς. Σοκαριστικές μαρτυρίες. Φαγιάστηκαν ολόκληρες οικογένειες. Έντονο διπλωματικό παρασκήνιο. Ισχυρή στήριξη Biden στο Ισραήλ παρομοιάζει τη Χαμάς με τον ISIS. Ο Ερντογάν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι μετατρέπουν την περιοχή σε λουτρό αίματος. Σε σφαιρίδια από αερόσακο οφείλεται τελικά ο θάνατος του 24χρονου Κυριακού Όξινου τον Ιανουάριο. Ξανά στο προσκήνιο, οι αερόσακοι συγκεκριμένης εταιρείας που χρησιμοποιούνται από πασίγνωστες αυτοκινητοβιομηχανίες. Κώδικα διοντολογίας των μελών της θεσπίζει η κυβέρνηση. Βάζει φρένο στο ταξίδι αναψυχής και στα δώρα άνω των 150 ευρώ. Απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες ο δικηγόρος Ανδρέας Πιτάκης στην υπόθεση του Αλτζαζίρα. Χαρακτηρίζει πρόστιχα μονταρισμένο το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και αφήνει σοβαρές αιχμές για την στάση της Μοκάς. Απόψε στις 8 και 10.